δάκρυα και οι αγώνες δεν είναι παγκόσμια πρωταθλήματα. Και αν κάτι έχω δει, μικρό, μηδαμινό, γιατί από κάπου πρέπει να πιαστώ, είναι ότι είναι αυτός που προσαρμόζεται λίγο πιο αργά από όλους μας πάνω στο παιχνίδι. Δεν έχει να κάνει με τη δύναμη, είναι δυνατός. Έχει να κάνει με το να ενταχθεί και να βρει γρήγορα ρυθμούς και να κουμπώσει. Σαν ψαγάδι. Μόνο αυτό έχω να πω. Άρα, Βασιλική, μου λες ότι η ψήφος πηγαίνει στον Μιχάλη και αυτή τη στιγμή με τρεις ψήφους ο Μιχάλης έναντι δύο του Μάνου και μία ψήφου του Γιώργου είναι ο μονομάχος της Πέμπτης. Μιχάλη, θα σε παρακαλούσα να έρθεις να φορέσεις τον περικάρπιο. Ευχαριστώ. Οκ, ξαφνιάστηκα. Είναι λογικό να αρχίσει η μεθοδικότητα. Από εκεί πέρα μετά, όσον αφορά το Λευτέρη, αυτό που είπε, διότι τα μισά άκουσα, έχουμε πει από την αρχή ότι ο διάλογος είναι το καλύτερο μέσο για να επικοινωνούν οι άνθρωποι. Οπότε πρέπει να επικοινωνήσουμε, γιατί και εγώ αντίστοιχα έχω κάποια πραγματάκια τα οποία δεν τα μετέφερα. Όπου είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία κτλ. Ο διάλογος είναι το σημαντικότερο πράγμα για να μπορούμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί καμιά φορά το ίδιο πράγμα μπορεί να κοιτάζουμε και να έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις. Όταν επικοινωνήσουμε, λύνονται όλα και γίνονται πιο όμορφα. Από εκεί πέρα όμως και πάλι λέω ότι λογική βλέπω την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών ώστε να είμαι μονομάχος τις επόμενες ημέρες. Λογικό είναι. Οπότε περιμένω κι εγώ να μονομαχήσω. Συγγνώμη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω, λογική βλέπεις την επικοινωνία των παιδιών για να είσαι εσύ μονομάχος? Δεν ξέρω τι έχει, αν έχει υπάρξει επικοινωνία πίσω από όλο αυτό ή οτιδήποτε, ή αν είναι τυχαίο. Το να είμαι μονομάχος τέλος της εβδομάδας, δεν ξέρω, τυχαίο. Μπορεί και να είναι τυχαίο, αλλά μπορεί και να μην είναι. Αυτό. Αλλά και τα δύο σενάρια είναι λογικά στο μυαλό μου. Και τα δύο σενάρια. Αισθάνομαι μια χαρά, είναι όλα ok. Κάτι πρέπει να βρεις για να πιαστείς. Μετά από 6 εβδομάδες μπορεί να πεις οτιδήποτε και να τοποθετηθείς επάνω με επιχειρηματολόγιο, είναι λογικό. Οπότε προχωράμε κανονικότατα και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Και λέει το φτωχό μου μυαλό τώρα, συγγνώμη. Άρα και την προηγούμενη φορά υπήρχε μακιαβελικό σενάριο σε σχέση με εμένα. Ότι δηλαδή το όλο το story ήταν στημένο και ραμμένο κανονικά για να βγω μονομάχος. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Εγώ ψήφισα. Από τη στιγμή. Ναι, ρε παιδιά, άλλο αυτό. Από τη στιγμή που. Δεν είναι το θέμα τη ψηφίσαμε. Από τη στιγμή που περνάει από το μυαλό σου ότι παίζει σενάριο δολοπλοκίας από κάτω, σημαίνει ότι. Εντάξει. Όλα αυτά τα λόγια. Αλλά δεν είπα αυτό. Ότι αλλά... τα λόγια τη ομάδα. Τα λόγια της ομάδα, ότι ναι. Είμαστε ομάδα και είμαστε αγγέλοι και είμαστε. Είναι σε πρώτο επίπεδο γιατί από κάτω υπάρχει μεγάλο σενάριο. Υπάρχει story, υπάρχει. Πώς να σου το πω, υπάρχει. Ναι. Gossip, υπάρχει ψουψουψού, υπάρχει. Ναι, να σε ολοκληρώσω. Θα μπορούσα να το πω και εγώ κάτι την προηγούμενη εβδομάδα ότι. Ναι, ότι ναι. Παιδιά. Εντάξει, μου έχετε κεντήσει, έρχεται συνεννοηθεί. Απλά, δεν το σκέφτηκα καν, δεν μου πέρασε καν το μυαλό. Ίσως είμαι ψηλός, χαζός, ξανθός, δεν ξέρω. Δεν μου πέρασε καν το μυαλό είμαι ότι μπορεί να έχετε, αντίθετα. Να έχετε μιλήσει από κάτω, να με πετάξετε με ένα έξω, γιατί... Εντάξει. Okay. Ολοκληρώσες. Ναι, ευχαριστώ. Το σκέφτηκα γιατί μέσα εδώ όντως είμαστε 6 εβδομάδες με τα παιδιά. Τώρα και άκουσα λίγο, ξέρω εγώ, ότι τον Γιώργο τον ψηφίζω γιατί δεν μπλένει τα ρούχα του, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή, άκουσα κάποια πραγματάκια τα οποία γι' αυτό μπερδεύτηκα λίγο. Και από κάποια άλλα άτομα επίσης δεν περίμενα κάτι αντίστοιχο. Οπότε γι' αυτό το είπα, ότι μπορεί να τυχαίο, είναι και τα δύο σενάρια, το λεξιλόγιο είναι πολύ σημαντικό. Λέω και τα δύο σενάρια είναι λογικά στο μυαλό μου. Οπότε τα δέχομαι και τα δύο. Δεν είπα ότι πιστεύω αυτό. Ξέρεις. Αυτό. Μου φάνηκε λίγο όλο αυτό. Περίεργο, αλλά είναι ok, είναι ok, προχωράμε, προχωράμε. Ροή, ενέργεια, ζωή.